Φίλοι μου, κύριε Πρόεδρε της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, και κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, Αλέξη Τσίπρα, καλώς ήρθατε στην Μπερσεβά. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, όχι μόνο για να συνεργαστούμε, αλλά και για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις φιλίας που μας χαρακτηρίζουν. Επισκεφθήκατε την Ιερουσαλήμ, είχατε την δυνατότητα να δείτε πόσα υπέροχα πράγματα ανθίζουν στην έρημο πλέον. Παλαιότερα ήταν η Μπερσεβά μια πόλη υπό τουρκική κυριαρχία, είχε λίγους φοίνικες, ελάχιστα φυτά, κάποιες καμήλες. Μπορείτε να δείτε λοιπόν πόσο έντονη είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, πόσοι νέοι άνθρωποι υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Είναι μια πόλη, μια περιοχή που αλλάζει πραγματικά με ταχύτατους ρυθμούς, αλλάζει και χάριν στην καινοτομία. Η καινοτομία αλλάζει το Ισραήλ αλλά και ολόκληρο το κόσμο, και θα χαρούμε πολύ να μοιραστούμε την καινοτομία μας μαζί σας. Από το 2016 οι συναντήσεις μας έχουν αυξηθεί, και καθώς υπογράφουμε περισσότερες συμφωνίες, ενισχύεται και η φιλία μας. Ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ μας, που δεν εδράζονται μονάχα σε επιχειρηματικά συμφέροντα, σε επιχειρηματικούς στόχους και, και στις σχέσεις γειτνίασης, γεωγραφικής γειτνίασης. Ζούμε σε περιοχές ζωτικής σημασίας, με πλούσια ιστορία, πλούσιες παραδόσεις, χαρακτηριζόμαστε από τις αξίες της ειρήνης, του πλουραλισμού, που απειλούνται από την τρομοκρατία και τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό. Συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικά είναι τα ωφέλη της συνεργασίας. Γι' αυτό άλλωστε και προάγουμε τη συνεργασία σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, στην ασφάλεια, στην τεχνολογία, τον τουρισμό, το περιβάλλον, σε περιστάσεις φυσικών καταστροφών. Οι πυροσβέστες πιλότοι σας βοήθησαν εμάς, εμείς αντιστοίχω εσάς. Βοηθηθήκαμε στις πυρκαγιές της Χάιφα. Εμείς αντιστοίχως βοηθήσαμε εσάς. Είμαστε φίλοι λοιπόν στην πράξη, όχι μόνο στη θεωρία, επιδιώκοντας να χτίσουμε κοινωνίες που ευημερούν και είναι ειρηνικές στη Μέση Ανατολή. Έχουμε έναν αξιότιμο και αγαπητό προσκεκλημένο ανάμεσά μας, τον πρέσβη τον ΗΠΑ, και η διάσκεψή μας σήμερα αντανακλά και την εκφράζει και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκφράζει την υποστήριξη των ΗΠΑ για τις αξίες μας και για τις συμφωνίες μας, για την ευρύτερη συνεργασία μας, και σίγουρα ο πρέσβης θα έχει περισσότερα να μας πει. Ένα από τα project στα πλαίσια του οποίου συνεργαζόμαστε είναι και ο αγωγός EastMed. Μετά την προηγούμενη συνάντησή μας στην Κύπρο τον Μάιο του 2018, συμφωνήσαμε να δημιουργήσουμε τον μεγαλύτερο στον κόσμο υποθαλάσσιο αγωγό, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το project, υποστηρίζεται στεναρά από τον Υπουργό Ενέργειας, κύριο Στέινιτς. Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε μία συμφωνία. Θεωρούμε ότι θα δημιουργηθούν νέες σημαντικότατες ευκαιρίες για την Ευρώπη. Είναι ένα σημαντικό project για την ασφάλεια της Ευρώπης, για τις οικονομίες των τριών χωρών μας, για τις οικονομίες όλων των χωρών της Ευρώπης, και βεβαίως είναι ένα σημαντικότατο βήμα προς την ενίσχυση της ήδη εξαιρετικής συνεργασίας μας. Συζητήσαμε σημαντικότατες πτυχές αυτού του project σήμερα και θα υπογράψουμε επισήμως την συμφωνία αυτή σε λίγους μήνες, τον επόμενο χρόνο, το 2019, στην Ελλάδα. Ο επόμενος χρόνος πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Θέλουμε να οικοδομήσουμε κοινωνίες ευημερίες. Ενώ εμείς λοιπόν επιδιώκουμε έναν αγωγό ευημερίας, κάποιοι άλλοι επιδιώκουν να οικοδομήσουν
τούνελ τρομοκρατίας που εντοπίσαμε στα βόρεια σύνορά μας με το Λίβανο και τα οποία δημιουργήθηκαν από τη Χεζμπολά με την υποστήριξη και την χρηματοδότηση του Ιράν. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αναπτύσσεται το δίκτυο της Ιρανικής τρομοκρατίας που τρομοκρατεί την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Το Ισραήλ εξακολουθεί να προάγει δράσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και χρησιμοποιούμε μέσα για την εξουδετερώση αυτών των τούνελ και θα συνεχίσουμε να δρούμε στη Συρία προκειμένου να αποκλείσουμε τρομοκρατικές ενέργειες από το Ιράν. Δεν θα μειώσουμε τις προσπάθειές μας, αντιθέτως θα τις εντείνουμε. Και θα το πω και στα εβραϊκά για όσους δεν αντιλαμβάνονται τα αγγλικά. Επιτρέψτε μου παρακαλώ. מנהרות הטרור. בשעה זו אנחנו מפעילים אמצעים מיוחדים כדי להביא לניטרול מיוחד של המנהרות הללו. אנחנו נמשיך לפעול בצורה תקיפה נגד הניסיונות של איראן להתבסס בסוריה. בשתי הזירות הללו איננו מתכוונים להפחית את המאמצים שלנו, אנחנו נעצים אותם. ואני יודע שאנחנו עושים זאת בתמיכה ובגיבוי מלא של ארצות הברית. We who share common values and common Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και οι πολιτισμοί μας πρέπει να μείνουν ενωμένοι διότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί και η εταιρική σχέση, η συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών καταδεικνύει πως μια τόσο καλή συνεργασία μπορεί πραγματικά να ξεκλειδώσει άπειρες ευκαιρίες. Συζητήσαμε πολλά διαφορετικά θέματα σήμερα, όμως το διάστημα είναι αυτό που πραγματικά ενέπνευσε τη φαντασία μας. Έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα μαθητείας για νέους επιχειρηματίες από την Ελλάδα και από την Κύπρο για συνεργασία με νεοφυείς επιχειρήσεις του Ισραήλ. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω όλο και περισσότερους επιχειρηματίες από τις χώρες σας εδώ στο Ισραήλ. Πραγματικά προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας και των συναντήσεών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας και θα συναντηθούμε του χρόνου στην Κνωσό. Στην Κνωσό της Κρήτης, λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Φίλε Μπέντζαμιν. My friend Benjamin. Speak in the Greek language. Is my mother language. Θα μιλήσω στα ελληνικά, είναι η μητρική μου γλώσσα, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά υπάρχει διερμηνία, ελπίζω να υπάρχει διερμηνία και στα εβραϊκά. Friend Benjamin, friend Alexis. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες τόσο του ίδιου όσο της κυπριακής αντιπροσωπείας στον φίλο πρωθυπουργό Benjamin. Για την άψογη φιλοξενία στην πόλη της Μπερσεβά, για την Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ισραήλ-Ελλάδος-Κύπρου. Η επιλογή της Μπερσεβά δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς η πόλη συνενώνει το παρελθόν με το μέλλον. Αφενός λόγω της πλούσιας ιστορίας και αυτέρου με το ραγδαία αναπτυσσόμενο ρόλο της ως κέντρο κύβερνο ασφάλειας και έρευνας, αλλά και καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζω την θεσινή πραγματοποίηση του πρώτου τριμερούς επιχειρηματικού φόρουμ Κύπρου-Ελλάδος-Ισραήλ, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τα σχετικά εμπορικά επιμελητήρια με στόχο την ευρύτερη πρόθεση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου των τριών χωρών. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της νέας συνόδου, η οποία θα πρέπει να ομολογήσω υπήρξε απόλυτα επιτυχής, υιοθετήσαμε την διακήρυξη της Μπερσεβά με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα κυβέρνου ασφάλειας και την υπογραφή σχετικών μνημονίων συναντήληψης, κάτι που αναδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων ασύμμετρων απειλών
που στρέφονται εναντίον της ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ θεωρώ εξόχως σημαντική την υιοθέτηση νέων κοινών δράσεων, μεταξύ άλλων στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, επικοινωνιών, εκπαίδευσης, υγείας, τουρισμού, γεωργίας, υδάτινων πόρων, άμυνας και περιβάλλοντος. Το σημαντικότερο βέβαια είναι τα όσα συνομολογούνται και αφορούν, και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί σήμερα έχουμε καταλήξει σε ό,τι αφορά την κατασκευή του αγωγού EastMed. Αυτό που αναμένεται είναι η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μεταξύ των 4 εμπλεκομένων κρατών συμφωνία. Την ίδια ώρα και λαμβάνοντας σαν αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, η περιοχή μας θεωρείται από τις πλέον ευάλωτες σε αρνητικές συνέπειες και είναι πρόθεση μου κατά το γεύμα εργασίας της Τριμερούς να ενημερώσω για πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Κύπρος σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υπάρξει ένα κέντρο συντονισμού για την όλη περιοχή, το οποίο η Λευκωσία αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, αλλά αν θέλετε και την φιλοξενία, προκειμένου να δούμε συντονισμό δράσεων για αποτροπή των δυσμενών αποτελεσμάτων από τις καιρικές αλλαγές που κατά κύριο λόγο επηρεάζουν δυστυχώς την περιοχή, την δική μας περιοχή. Σε ένα άλλο υψηλό σημασίας θέμα, Κύπρος και Ελλάδα είναι ο τομέας της μεταξύ, για την Κύπρο και την Ελλάδα με συγχωρείτε, είναι ο τομέας της έρευνας και καινοτομίας. Ένας τομέας τον οποίο το Ισραήλ θεωρείται ως πρωτοπόρος χώρα. Γι' αυτό και θεωρώ πως η απόφαση συνεργασίας για υιοθέτηση στοχευμένων πρωτοβουλίων για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας αποτελεί μια εξαιρετική επένδυση για τις μελλοντικές γενιές. Στο σημείο αυτό δεν μπορώ παρά να εκφράσω τα θετικότερα των σχολείων αλλά και τον εντυπωσιασμό μου από τα όσα είχαμε την ευκαιρία με πρωτοβουλία του φίλου Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν να δούμε το πόσο το Ισραήλ έχει προχωρήσει σημαντικά ή αν θέλετε σε χρόνο, θα ήταν ίσως υπερβολικός ο χαρακτηρισμός, πολύ πιο πριν από πολλά άλλα των θεωρουμένων ως ανεπτυγμένων κρατών. Μια εντυπωσιακή παρουσίαση για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Και αυτό είναι σημαντικό, αλλά και της έρευνας και της καινοτομίας. Και αυτό είναι σημαντικό για χώρες που έχουν ανάγκη από ανάλογα πρότυπα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, φίλε Μπέντζαμιν, για αυτή τη συνεργασία, την προθυμία να μας βοηθήσετε έτσι ώστε να μπούμε κι εμείς στον δρόμο που η σύγχρονη εποχή απαιτεί. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζω την απόφαση που λήφθηκε για την εφαρμογή του πρώτου τριμερούς προγράμματος πρακτικής άσκησης, η οποία παρέχει την δυνατότητα για νεαρούς επιχειρηματίες από την Κύπρο και την Ελλάδα να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση σε Ισραηλινές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών και που είναι ο Πρωθυπουργός βεβαίως, και στον Πρωθυπουργό και στον Οργανισμό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Ισραήλ, Μασάβ. Είναι και Πρωθυπουργός, είναι και Υπουργός Εξωτερικών, αλλά εδώ είναι μια άλλη αναφορά. Και εξ συμπτώσεως, ναι, ορθώς επισημαίνεται από κάτω ότι δεν είναι μόνο ο φίλος Μπέντζαμιν, αλλά και ο Αλέξης. Εγώ δυστυχώς είμαι ένας απλός πρόεδρος. Τα υπουργεία τα έχω αναθέσει σε άλλους, κάποιοι άλλοι τα αναλαμβάνουν. Εν τόσο λίγο ενδεχόμενα και ο Αλέξης να είναι και πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών και άμυνας. Όπως και ο φίλος Μπέντζαμιν. Όμως αυτό που έχει σημασία, φίλες και φίλοι, είναι αυτή η συνέργεια μεταξύ μας.
αυτή η χημεία μεταξύ μας, αυτά τα κοινά συμφέροντα που χτίζουμε μέσα από τις συνεργασίες που αναπτύσσουμε. Και είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση μου στο Ισραηλινό Υπουργείο, το έχουμε πει εξωτερικών, και στον Οργανισμό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Ισραήλ, το Μασάβ, για την διοργάνωση του πολύ χρήσιμου δεκαημέρου σεμιναρίου για νεοφυείς επιχειρήσεις στη Χάιφα που ολοκληρώθηκε χθες. Φίλε και φίλοι, ως γνωστόν, ο τομέας της ενέργειας αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της συνεργασίας μας και όπως έχει αναφέρει και ο φίλος Πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχουμε ήδη καταλήξει σε συμφωνία η οποία, αφού υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τύχη της αναλόγου εγκρίσεως, θα υπάρξουν και οι ανάλογες υπογραφές. Και αυτό είναι ένα ίσως από τα σημαντικότερα και ουσιαστικά επιτεύγματα αυτής της τριμερούς συνεργασίας. Αυτό το στρατηγικό έργο ενέχει αναμφίβολα τεράστιο συλλογικό όφελος για την ευρύτερη περιοχή, ενώ η υλοποίησή του θα συμβάλλει έμπρακτα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, επαναβεβαιώσαμε την πολιτική μας προσήλωση στην πρόθεση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, γνωστού και ως Euro-Asia Interconnector, ένα έργο το οποίο επίσης χαίρει της έμπρακτης στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να υλοποιήσουμε τους όρους και προϋποθέσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει. Φίλες και φίλες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τα πτά και σημαντικά ωφέλη της συνεργασίας μας είχαν σαν αποτέλεσμα αριθμός χωρών να επιδείξουν ενεργό ενδιαφέρον για άτυπη, ad hoc συμμετοχή στην διεύρυνση του μηχανισμού, γεγονός που αποδεικνύεται εμπράκτος με την σημερινή συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μέσω του διαπρεπούς φίλου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, David Friedman, την οποία και θερμότατα καλωσορίζουμε. Μια συμμετοχή η οποία εκτιμώ πως οφείλεται στο ότι πλέον καθίσταται σαφές πως οι συνεργασίες μας αποτελούν πρακτική αποτύπωση των ευρύτερων περιφερειακών και όχι μόνο πλέον εκτιμάτων που μπορεί να επιτευχθούν όταν χώρες με κοινές ανησυχίες, κοινά συμφέροντα, ενώνουν τις δυνάμεις τους αντί να αυτοαπομονώνονται. Προς αυτή την κατεύθυνση προσφάτως αποφασίσαμε τη σύσταση μόνιμης γραμματείας Μέδρα την Λευκωσία που από την 1η Ιουλίου θα έχει τον χειρισμό ή τον περαιτέρω συντονισμό του πλέγματος των συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει με φιλοδοξία την μετεξέλιξη της σε ένα περιφερειακό διακρατικό οργανισμό συνεργασίας κατά του πρότυπο του ΑΣΕ. Θέλουμε να επαναλάβουμε πως οι συνεργασίες των κρατών της περιοχής δεν στρέφονται εναντίον κανενός και συνεπώς καλούμε την όποια χώρα συμμερίζεται το ίδιο με εμάς όραμα της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή αλλά και σέβεται τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών να μετάσχει σε αυτούς τους μηχανισμούς οικοδόμησης ασφάλειας και συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, έχοντας αναφερθεί στη σημασία της επίτευξης σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, θεωρώ πως είναι πυρετό να τονίσω τα συνακόλουθα πολλαπλά ωφέλη τα οποία θα επιφέρει η επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήματος. Μιας λύσης που περιφερειακά θα μετατρέψει την Κύπρο σε ένα λαμπρό παράδειγμα εθνοτικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής συνεργασίας μεταξύ χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων, επιτρέποντας τους να συνυπάρχουν ειρηνικά και να συνδημιουργούν σε μια ευημερούσα ευρωπαϊκή χώρα πλήρως ανεξάρτητη και απαλλαγμένη από ξένες εξαρτήσεις. Στο σημείο αυτό, φίλοι Πρωθυπουργοί, θα ήθελα να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες του κυπριακού λαού για την σταθερή στήριξη αρχών όσον αφορά
τις προϋποθέσεις λύσης του κυπριακού προβλήματος. Και είμαι βέβαιος ότι μέσα από τη συνεργασία μας, χωρίς να διακρίνουμε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, προσπάθεια μας είναι να εξευρεθεί μια λύση μέσα στα πλαίσια όπως καθορίζονται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι, κατά τις συζητήσεις μας, τόσο ο φίλος Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο φίλος ο Αλέξης, όσο και ο ίδιος, υπογραμμίσαμε προς τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για ακόμη μια φορά την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ενίσχυση των θεσμικών σχέσεων του Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξουμε την σημασία των διεθνών προσπαθειών για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων στη ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, με πάντα απότερο στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκης λύσης που θα αναγνωρίζει και θα προστατεύει το κράτος του Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα θα προβλέπει τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Υπό το φως των λυπηρών γεγονότων των τελευταίων ημερών, εκφράζουμε προς τον φίλο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον φίλο Μπέντζαμιν, την απόλυτη συμπαράσταση και στήριξη μας σχετικά με τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και τις οποιασδήποτε απειλές κατά της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, τις οποίες βεβαίως και απερίφραστα καταδικάζουμε. Εκτιμώ, φίλες και φίλοι, πως η σημερινή σύνοδος ήταν καθόλου επιτυχής όσον αφορά τους στόχους που θέσαμε, ενώ αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος πως υπερτέρω ανάπτυξη του τριμερούς μηχανισμού καταδεικνύει με τον πλέον αυτό τρόπο πως έχει καταστεί αξιόπιστο πρότυπο, αν θέλετε αξιόπιστο μοντέλο επικοδομητικής συνεργασίας, περιφερειακής συνεργασίας προς όφελος των πολιτών και της περιοχής ευρύτερα. Εν ώψη της επόμενης συνόδου προβλέπω στην περαιτέρω σύσυξη της στρατηγικής μας συνεργασίας και θα ήθελα ακόμα μια φορά να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες για την θερμή φιλοξενία που μας επιφυλάξετε, φίλοι Μπέντζαμιν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ θερμά τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για την φιλοξενία και για την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να επισκεφθούμε την πόλη της Μπερσεβά, μια πόλη που έχει και μια σημαντική ιστορία που μας την ανέλησε εδώ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και αφορά την ιστορία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την μάχη που έγινε εδώ. Αλλά εγώ εντυπωσιάστηκα γιατί είδα μια πόλη η οποία βρίσκεται στη μέση της ερήμου, που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα και έχει γίνει κέντρο γνώσης, εκπαίδευσης, νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα κέντρο τεχνολογίας και κύβερνο ασφάλειας, δηλαδή κέντρο σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της κυβέρνησης του Ισραήλ να διευρύνει την έννοια της ασφάλειας και να την τοποθετήσει στη συζήτηση που αφορά το μέλλον. Γιατί οι απειλές σήμερα δεν είναι μονάχα οι παραδοσιακές απειλές που γνωρίσαμε. Εγώ ήμουν εντυπωσιασμένος από το επίπεδο και της τεχνολογίας αλλά και το βάθος της έρευνας που διεξάγεται εδώ και νομίζω ότι για μας είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Αποκομίσαμε μια πλούσια εμπειρία για το πού πρέπει να προσανατολίσουμε και τις δικές μας υπηρεσίες πληροφοριών αλλά και την άμυνά μας απέναντι σε απειλές που, επαναλαμβάνω, σήμερα δεν είναι όλες οι απειλές, τουλάχιστον έτσι όπως τις γνωρίσαμε παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω
λοιπόν να ξεκινήσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι το γεγονός και μόνο ότι συναντιόμαστε για πέμπτη φορά σε τριμερές επίπεδο σηματοδοτεί πως έχουμε θεσπίσει έναν θεσμό ουσιαστικής συνεργασίας. Στρατηγικού χαρακτήρα θα έλεγα. Ρωτάνε λοιπόν πολλοί ποιος είναι ο στόχος αυτής της συνεργασίας. Η απάντηση είναι σαφής. Ο στόχος της συνεργασίας είναι να εδραιώσουμε την περιοχή μας ως μια περιοχή ειρήνης, ευημερίας, συνεργασίας και συνανάπτυξης και να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις, τους κινδύνους, τις απειλές, όχι να στραφούμε απέναντι σε τρίτους, σε τρίτες χώρες, αλλά να επιβεβαιώσουμε, να διακηρύξουμε ότι επιθυμούμε αυτή η πολύπαθη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου να είναι μια περιοχή συνεργασίας και συνανάπτυξης και όχι μια περιοχή συγκρούσεων. Υπ' αυτή την έννοια δώσαμε για άλλη μια φορά έμφαση στο διάλογο για τα περιφερειακά θέματα, αλλά δώσαμε έμφαση και προχωρήσαμε και σε συγκεκριμένες συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας, της έρευνας και της καινοτομίας που επαναλαμβάνουν το μέλλον, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής πολιτικής, αλλά και της αγροτικής συνεργασίας. Ξεκινώντας από τον τομέα της ενέργειας, εδώ και αρκετό καιρό συζητάμε την προοπτική ενός project που θα δώσει, πιστεύω, μια άλλη πνοή σταθερότητας στην περιοχή. Και αναφέρομαι στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου στον EastMed. Ο EastMed δεν είναι απλά ένα ενεργειακό project, αλλά ένα project με ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία και σημασία. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ροή, την μεταφορά των ενεργειακών πηγών της Ανατολικής, Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη. Και υπ' αυτή την έννοια, στόχος μας είναι σε αυτή την συνεργασία να συμπεριληφθούν στο μέλλον και άλλες χώρες. Και άλλες χώρες με πηγές ενέργειας στην περιοχή. Δεν αποκλείουμε κανέναν, αλλά καταθέτουμε την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία που, επαναλαμβάνω, έχει τόσο οικονομική αξία, εμπορική αξία, όσο και γεωπολιτική αξία. Διότι όσοι συνεργαστούμε για την κατασκευή αυτού του δρόμου ενέργειας, ανοίγουμε και το δρόμο για τη σταθερότητα, την ειρήνη στην περιοχή μας. Είπε ο φίλος Μπέντζαμιν ότι η επόμενη μας συνάντηση θα γίνει στην Κνωσό. Κοντά στην Κνωσό. Θα γίνει στην Κρήτη όμως. Η Κνωσός, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια πολύ σημαντική πόλη της, του αρχαίου πολιτισμού, του μινωικού πολιτισμού. Είναι μια σημαντική κληρονομιά και παρακαταθήκη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί στην περιοχή μας, βεβαίως στη Μεσόγειο, αναπτύχθηκε ο πολιτισμός, από εδώ ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα, ο πολιτισμός που αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά, και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να βρεθούμε την επόμενη φορά στις αρχές του 19 στην Κρήτη. Όχι μόνο για να έχουν την ευκαιρία ο Νίκος και ο Μπέντζαμιν να επισκεφθούν την Κνωσό, αλλά για να σηματοδοτήσουμε ότι το νησί αυτό θα είναι, που είναι στην καρδιά της Μεσογείου, ένα νησί συνεργασίας και συνανάπτυξης, καθώς από αυτό το νησί θα περνά ο αγωγός EastMed στη διαδρομή του από την Νότια Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Και να επαναλάβω ότι αυτός ο αγωγός θα είναι μια γέφυρα για την περιοχή μας. Η ενέργεια θέλουμε να είναι γέφυρα ανάμεσα στους λαούς και όχι αντικείμενο συγκρούσεων. Βεβαίως, καθώς βρεθήκαμε εδώ στην Περσεβά,
δεν θα μπορούσαμε παρά να κουβεντιάσουμε για την τεχνολογία, την καινοτομία. Υπογράψαμε λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας σε θέματα καινοτομίας, έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει καταφέρει να είναι πρωτοπόρο σε αυτά τα θέματα και εμείς βεβαίως θα επιθυμούμε και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και ότι μας δίνει αυτή την ευκαιρία αυτή η τεχνογνωσία να μεταφερθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Συμφωνήσαμε εκτενώς επίσης και συζητήσαμε εκτενώς επίσης και συμφωνήσαμε να ενδύνουμε τη συνεργασία των χωρών μας στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής, της θωράκισής μας έναντι κύβερνο απειλών, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία των επικοινωνιών και της πληροφορίας συμφωνήσαμε να συστήσουμε μια επιτροπή, κατευθυντήρια επιτροπή με συμμετοχή αρμόδιων υπουργών για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Και να μην ξεχάσω να πω, μιας και η προηγούμενη συνάντησή μας στην Ελλάδα έγινε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μια πόλη με ιδιαίτερα ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στους λαούς μας, καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της ήταν εβραϊκής καταγωγής και από ό,τι βλέπω και ο Υπουργός Επικοινωνίας του Ισραήλ έχει την καταγωγή του από την Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας αυτής της πόλης η εβραϊκή κοινότητα και είναι η πόλη, η ευρωπαϊκή πόλη με τον μεγαλύτερο αριθμό ανάλογα με τον πληθυσμό της θυμάτων στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Θεσσαλονίκη. Αυτή η μεγάλη λοιπόν κληρονομιά που μας συνδέει θέλουμε να ενισχυθεί μέσα από μια επένδυση στο μέλλον, να συνδέσουμε το παρελθόν και την ιστορία με το μέλλον. Γι' αυτό και σκοπεύουμε με τη βοήθεια του Ισραήλ να συστήσουμε ένα τεχνολογικό πάρκο καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη που θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για συνέργειες Ισραηλινών νεοφυών επιχειρήσεων με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις βεβαίως από τα υπόλοιπα Βαλκάνια, διότι το δικό μας όραμα είναι η Θεσσαλονίκη να γίνει η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, οικονομική, τεχνολογική, εμπορική. Επίσης υπογράψαμε συμφωνία με το Ισραήλ για την αξιοποίηση, για την εξερεύνηση και αξιοποίηση του διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς, που παρουσιάζει βεβαίως στρατηγικές προοπτικές συνεργασίας. Και να κλείσω αναφερόμενος, κάνοντας μάλλον αναφορά και στα άλλα κρίσιμα γεωπολιτική σημασία ζητήματα, γεωστρατηγική σημασία των εξελίξεων στην περιοχή μας, τα οποία συζητήσαμε εκτενώς τόσο χθες το βράδυ, στο δείπνο που μας παρέθεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, όσο και σήμερα. Συνομιλήσαμε για τις εξελίξεις στη Συρία. Έχουμε μια ανησυχία, δεν το κρύβω, για τις εξελίξεις στη Συρία, που σχετίζονται και με την πρόσφατη απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και για τον μελλοντικό ρόλο τρίτων χωρών στην περιοχή, της Τουρκίας, του Ιράν. Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά αυτές τις εξελίξεις, αλλά και γενικότερα. Μας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ για τα τούνελ που εντοπίστηκαν στο Βόρειο Ισραήλ και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο καταδικάσαμε απερίφραστα κάθε μορφή τρομοκρατίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμησή της και καλωσορίσαμε την σύγκληση τριμερούς ομάδας εργασίας για την πρόληψη της χρηματοδότησης τρομοκρατίας που έγινε στην Αθήνα στις 29 Νοέμβρη του 2018. Σε ό,τι αφορά το Μέσα Ανατολικό,
Σε ό,τι με αφορά, επανέλαβα την προσήλωση της Ελλάδας στην επίτευξη βιώσιμης λύσης δύο κρατών. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης, το είπε λίγο πιο πριν. Στην επίτευξη λοιπόν βιώσιμης λύσης δύο κρατών που θα εξασφαλίζει ειρήνη και ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους. Και βεβαίως τόνισα τη στήριξη της Ελλάδας στην προοπτική επανέναρξης ειρηνευτικής διαδικασίας το συντομότερο δυνατό στην βάση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Μιλήσαμε και για το Κυπριακό, για την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης λύσης προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, που για μας αυτό περνάει βεβαίως μέσα από την κατάργηση των εγγυήσεων και την αποχώρηση του κατοχικού στρατού από την Κύπρο. Και υπογράμμισα την ανάγκη να υπάρξει σεβασμός του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στο Αιγαίο, το οποίο βεβαίως σημαίνει και σεβασμός στο δικαίωμα της Κύπρου να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Συζητήσαμε βεβαίως και για την προώθηση της εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και τη σημαντική προοπτική της, ασφαλώς στη βάση του διεθνούς δικαίου. Σε γενικές γραμμές λοιπόν θέλω να εξάγω το συμπέρασμα ότι προχωράμε με σταθερά βήματα μια σχέση ουσιαστικής συνεργασίας που βασίζεται στην αλληλοκατανόηση και, επαναλαμβάνω, βασίζεται στο κοινό μας σκοπό. Όχι απέναντι σε τρίτους, αλλά οι τρεις χώρες μας να επιβεβαιώσουν ότι η επιθυμία τους είναι η ειρήνη, η συνεργασία, η ευημερία, η συνανάπτυξη στην περιοχή μας. Και αυτό βεβαίως περνάει μέσα από συγκεκριμένα βήματα που θα φέρουν την ανάπτυξη του εμπορίου, την ανταλλαγή των πολιτισμικών δράσεων, την ενίσχυση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και την ενίσχυση αυτής της μεγάλης στρατηγικής σημασίας συνεργασίας στο ενεργειακό τομέα. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να ευχαριστήσω για την φιλοξενία τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Να πω στον αγαπητό φίλο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη ότι δεν είναι και τόσο θετικό να έχει κανείς, να είναι κανείς πρωθυπουργός και να αναγκάζεται να έχει και άλλο χαρτοφυλάκιο. Μην νομίζεις ότι είναι θέμα το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε. Εγώ τουλάχιστον δεν αισθάνομαι και τόσο άνετα με αυτό. Φαντάζομαι και ο Μπέντζαμιν για λόγους ανάγκης το κάνει. Είναι πολυτέλεια να... Αλλά πράγματι έχει μια ιδιαιτερότητα. Όταν βρεθήκαμε οι τρεις μας στο τραπέζι, ήμασταν ταυτόχρονα δύο πρωθυπουργοί, ένας πρόεδρος και τρεις υπουργοί, ενώ ήμασταν τρία άτομα. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να πω ότι η επόμενη συνάντησή μας θα είναι στην Κρήτη το Φλεβάρι του επόμενου χρόνου, ενδεχομένως και με την παρουσία κάποιου αξιωματούχου από την πλευρά των ΗΠΑ που δίνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνεργασία μας στην περιοχή και ιδιαίτερα στην ενεργειακή μας συνεργασία, πράγμα που σημαίνει ότι βαδίζουμε με σταθερά βήματα και πετυχαίνουμε τον στόχο σιγά σιγά να δημιουργούμε θετικές ειδήσεις και θετικό προηγούμενο προς όφελος των λαών μας, προς όφελος των χωρών μας, αλλά θα έλεγα προς όφελος των λαών της ευρύτερης περιοχής, διότι η σταθερότητα, η ασφάλεια, η ειρήνη είναι προς όφελος όλων των λαών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, my friends Alexis. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Αλέξη. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Νίκο. Όταν οι Μινοίτες οικοδομούσαν τα ανάκτορά τους στην Κνωσό, ο Ιμπραήμ ήρθε εδώ στην
στο Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν και εμείς μια τεράστια ιστορία, είναι και αυτό κοινό χαρακτηριστικό μας, και ο συνδυασμός και η συνύπαρξη του εβραϊκού και του ελληνικού πολιτισμού δημιούργησαν τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Η Μπερσεβά πραγματικά χαίρεται ιδιαιτέρως που φιλοξενεί αυτή την συνάντηση. Οι συνεργάτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά για την συνάντηση αυτή πραγματικά, και έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από τις αρχές και από τους αρμοδίους. Έχουν δημιουργηθεί υπέροχοι θεσμοί, εξαιρετικά ερευνητικά κέντρα. Έχετε δει την ανάπτυξη της περιοχής και της πόλεως. Εξαιρετική λοιπόν αυτή η ευκαιρία να σας υποδεχτούμε, να σας έχουμε κοντά μας, εσάς και τις αντιπροσωπείες σας, τους υπουργούς σας. Και έχουμε βεβαίως και έναν ακόμη προσκεκλημένο, στο οποίο θα ήθελα να δώσω το λόγο, τον πρέσβη των Ηνωμένων. Thank you, Your Excellency. Ευχαριστώ, Prime Minister Netanyahu. Εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Νετανιάχου, εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, κύριε Αλέξη Τσίπρα, και εξοχότατε, Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Αναστασιάδη. Θα ήθελα να καλωσορίσω τις αντιπροσωπείες και των τριών χωρών, τους υπουργούς, τους επικεφαλείς τομέων, και θα ήθελα εξ ονόματος του Προέδρου μας, κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να σας απευθύνω λίγα λόγια και να σας συγχαρώ για τη δουλειά σας στην ιστορική αυτή διάσκεψη. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την τριμερή συνεργασία ανάμεσα στο Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή η συνεργασία, αυτή η εταιρική σχέση είναι μια άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και εδράζεται στα κοινά συμφέροντα και στις κοινές αξίες που μοιράζονται οι τρεις αυτές χώρες και μοιράζονται βεβαίως και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα τελευταία χρόνια η τριμερής αυτή συνεργασία εξελίχθηκε, ενδυναμώθηκε ιδιαιτέρως και ανέπτυξε project στον τομέα της ενέργειας, στον περιβαλλοντικό τομέα, στον τομέα της καινοτομίας και σε άλλους τομείς. Ένα από αυτά τα project, ο αγωγός EastMed, επιδιώκει την μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες είναι εταίροι σε αυτό το project. Αυτό το project είναι μείζονος σημασίας για την ευημερία και την σταθερότητα της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως το project και τους στόχους δημιουργίας ποικίλων και διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή και στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. Προσκαλώ όλους να υποστηρίξουν την επιτυχία αυτού του project, και για μια ακόμη φορά θα ήθελα να συγχαρώ το λαό του Ισραήλ, της Ελλάδος και της Κύπρου για την εξαιρετική αυτή συνεργασία, για το εξαιρετικό αυτό project. Σας ευχαριστώ πολύ. Can you